βορβόρον την Αγίαν, τη ημίσομεν, εχθρού γαρτάς παγίδας, σύνετρης, εριστη εξ Βοηθία και όπλο του Σταυρού υπάν σε μνός. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στο βίντεό μας αυτό θα δούμε τι ακριβώς προστατεύει η Αγία Μεγαλομάρτης Βαρβάρα, της οποίας την μνήμη τιμά η Εκκλησία μας την Τετάρτη του μηνός Δεκεμβρίου. Στο προηγούμενο μας βίντεο μιλήσαμε για τον βίο, το μαρτύριο και τα θαύματα της Αγίας Βαρβάρας και το βίντεο αυτό μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο. Επίσης, αν είστε νέοι επισκέπτες στο κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε την δωρεάν εγγραφή σας πατώντας στο κουμπί που λέει εγγραφή και να πατήσετε και το καμπανάκι εκεί που λέει όλες οι ειδοποιήσει για να μην χάνετε κανένα βίντεο που ανεβαίνει για την ψυχική μας ωφέλεια. Οι απανταχού της γης χριστιανοί εμπνεύστηκαν από την ζωή και το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας και βρήκαν καταφυγή στις μεσητείες και τις πρεσβείες της. Έτσι πρώτα απ' όλα η Αγία Βαρβάρα θεωρείται προστάτης του πυροβολικού σώματος του στρατού. Και στην πατρίδα μας έχει καθιερωθεί ως επίσημη εορτή του πυροβολικού η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Και αυτό για τον εξής λόγο. Οι τιμωρητικοί κεραυνοί που κατέχαυσαν τον άσπλαχνο πατέρα της συμβολίζουν τα πυρά του πυροβολικού. Επίσης η Αγία Βαρβάρα συνδέθηκε με την θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων και περισσότερο της ευλογιάς και θεωρείται προστάτης όσων υποφέρουν από τέτοια λοιμώδη νοσήματα αλλά και των νοσοκομείων που περιθάλπουν τέτοιους ασθενείς. Σε μία παλαιά αθηναϊκή εικόνα της Αγίας Βαρβάρας, στο ναό της Αγίας Τριάδος Κεραμικού, απεικονίζεται η Αγία Βαρβάρα να πατά μια άσχημη γυναίκα, η οποία συμβολίζει την Πανούκλα, την Πανόλη, Επίσης η Αγία Βαρβάρα θεραπεύει τις γαστρικές, τις ρευματικές και δερματικές παθήσεις. Θεωρείται προστάτης των πυροσβεστών, των τυφεκιοφόρων, των μεταλλορίχων, των αρχιτεκτόνων, των βιβλιοθηκαρίων, των λατόμων, των οικοδόμων, των στρατιωτικών μηχανικών, των μαθηματικών, των σταφιδεργατών και των αυτεργατών. Εξαιρέτως δε τιμάται ως προστάτης των παρθένων, των εγγύων, των ετοιμοθανάτων ψυχοραγούντων και όσων εργάζονται με κίνδυνο ευνηδίου και βιέου θανάτου σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το δισκοπότηρο, το Άγιο Ποτήριο δηλαδή που κρατά στα χέρια της, συμβολίζει ότι ο πιστός πρέπει να μην γευθεί το πικρό ποτήριο της ζωής και του θανάτου, χωρίς να είναι έτοιμος με έργα μετανοίας και να λάβει το ποτήριο της ζωής, την Θεία Κοινωνία, για να αποφύγει έτσι τον πνευματικό θάνατο και την αιώνια καταδίκη. Επίσης, υπάρχει μία μοναστηριακή παράδοση, σύμφωνα με την οποία όποιος προσευχηθεί στην Αγία Βαρβάρα, δεν θα έχει ευνίδιο θάνατο και θα έχει χριστιανά τα τέλη τη ζωής. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε να προσευχόμαστε και στην Αγία Βαρβάρα, ένα κομποσκίνι, Αγία Βαρβάρα πρέσβευε υπερημών, ένα κεράκι στη χάρη της, για να μας βοηθήσει και μας να αποφύγουμε τον ευνίδιο θάνατο. Εξάλλου αυτό και η Εκκλησία μας το απέφχεται, εκεί στις παρακλήσεις που λέει «Απότρεψε Κύριε, εμφυλίου πολέμου και ευνιδίου θανάτου, να μας λυτρώσει ο Θεός από αυτά» και καθώς επίσης να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα και ειρηνικά. Ο Θεός μας διαπρεσβειών της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, να σας ευλογεί όλους και να σας αγιάζει πάντοτε.